Και σε καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τη θλίψη μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα. Ο καθένας μπορεί να ήταν στη θέση του, να χάναμε το γονιό μας, ιδιαίτερα ηλικιωμένα άτομα βρέθηκαν μόνα τους ανυπεράσπιστα σε καιρικές συνθήκες εξαιρετικά ακραίες και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Έχουμε 6 αγνοούμενους αυτή τη στιγμή και 16 νεκρούς. Γιατί όσο εξαιρετικά ακραίες και να ήταν οι συνθήκες, το να υπάρχουν νεκροί είναι κάτι το οποίο δεν το χωνεύεις εύκολα και καλά κάνουμε και δεν το αποδεχόμαστε ποτέ, νομίζω κανένας μας. Έτσι δεν είναι, Υπουργέ? Μα έτσι είναι. Τι, δεν είναι απλό θέμα. Τι είναι, η ανθρώπινη ζωή είναι μέγιστο αγαθό και πολύ σημαντική ιστορία και τέλος πάντων δεν είναι η ώρα να κάνουμε εύκολες τοποθετήσεις, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αποφλοιώσουμε και τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα ενδεχόμενα επανάληψης της. Βεβαίως κάποια στιγμή και το έχει ανοίξει πια αυτή η κουβέντα, πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως το λες? Απ' τη μία υπάρχει ατομική ευθύνη, η δικιά μου που πάω και κτίζω σε ένα ρέμα ένα αυθαίρετο. Η δικιά μου που είμαι πιο εύπορος και πάω και κτίζω μια επιχείρηση ή ένα εργοστάσιο πάλι σε ένα ρέμα. Του δημοσίου που πάει και κτίζει ένα δρόμο, ο οποίος δεν είναι μόνο δρόμος, αλλά είναι και φράγμα και σταματάει τα νερά και δημιουργούνται αυτές οι πλημμύρες. Αλλά και όλες αυτές οι κακοτεχνίες που έχουν γίνει, αλλά και αυτές οι παραλήψεις, όλα αυτά που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Μοιράζεται, κύριε Υπουργέ, τόσο πολύ ευθύνη, που στο τέλος υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα απονεμηθεί. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και πάντα υπάρχει αυτή δυστυχώς η λογική της απληστείας από τη μια μεριά και της έλλειψης έτσι το να λαμβάνει κανείς υπόψη του τον κίνδυνο που ενυπάρχει σε τέτοιου είδους καταστάσεις που δημιουργούμε και οι ίδιοι. Μάλιστα. Είπε χθες η Περιφερειάρχη Ρένε Δούρου στο κεντρικό δελτίο του Αντένα ότι κανονικά εγώ θα ήθελα να πάω τώρα να γκρεμίσω όλα τα αυθαίρετα, αλλά θα με κυνηγούσε η δικαιοσύνη. Αυτό είπε ούτε λίγο ούτε πολύ η μικρή πρωθυπουργό. Θα γκρεμίσει τη δηλαδή τώρα. Ναι. Θα μπορούσε να γκρεμίσει τη. Απ' την άλλη όμως αυτό δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και όχι μόνο στη Μάνδρα που επλήγει και χάσαμε και ανθρώπους. Έχουμε και άλλες περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι και χτύπα ξύλο. Υπάρχει φόβος οποιαδήποτε πλημμύρα να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Μήπως πρέπει να βγουν κάποια στιγμή οι μπουλντόζες, προστατεύοντας βεβαίως, γιατί είμαστε και σε οικονομική κρίση, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πρέπει να μείνει άστεγος κανένας. Αλλά μήπως κάποια στιγμή πρέπει να βγουν οι μπουλντόζες. Κοιτάξτε, τώρα ο καθένας μας εύκολα παίρνει μια θέση και όχι λέει εύκολα, πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Υπουργέ, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι ένας σοβαρός συνολικός σχεδιασμός που να αξιοποιεί καταρχάς αυτό το νερό, το οποίο χάνεται. Το νερό αυτό που φεύγει τόσο εύκολα και το διοχετεύουμε τόσο εύκολα στη θάλασσα, είναι ένα χρήσιμο αγαθό. Και ζούμε σε μια εποχή που, από την άλλη πλευρά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έρχονται κλιματικές αλλαγές με μεγάλη ξηρασία. Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί αυτή την πτυχή, δεν την είχα σκεφτεί καθόλου, λοιπόν, ειλικρινά σας μιλάω. Και κάποιοι πρέπει να δούμε το σχεδιασμό με σοβαρότερο τρόπο, παρά να λέμε μόνο να ανοίξουμε τα ρέματα και τα νερά αυτά πρέπει να βρεθεί τρόπος να μαζεύονται. Άρα να γίνει ένα σχεδιασμός, να μην φτάσουν τα νερά στο ρέμα αυτό, από εκεί που φεύγουν από το όρος Πατέρα, παραδείγματος χάρη. Που να μην δημιουργείται αυτή η κατάσταση που δημιουργεί. Γιατί αυτή η κατάσταση, όσο και να λέμε, όταν υπάρχει αυτές οι συνθήκες οι χθεσινοβραδινές, εγώ ειλικρινά σας το λέω, έφυγα από το Υπουργείο πολύ αργά. Και έφτασα σε ένα σημείο και τα παιδιά μου λένε: Υπουργέ, να σταματήσουμε. Και σταματήσαμε. Δεν μπορούσα να περάσει το σύνολο. Κύριε Υπουργέ, τώρα σε αυτά τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, αυτών που τη γλίτωσαν έτσι και ζουν οι άνθρωποι, αλλά έχουν πολλές καταστροφές. Τι υπάρχει, ας πούμε, η οικοσκευή, υπάρχει απαλλαγή από τον έμφυα, γιατί όταν θέλω να πληρώσει έμφυα για ένα σπίτι το οποίο είναι κάτω από τη λάσπη, το θεωρεί και λίγο παράλογο. Εσωτερικών και τα άλλα υπουργεία, τα συναρμόδια, θα προβούν στις ενέργειες που πρέπει να προβούν. Φαντάζομαι θα
θα ζητηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια συνδρομή και θα υπάρξει προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στο φυσιολογικό τρόπο ζωής τους. Ναι. Εμείς ας πούμε τώρα... Ζώντας πάντα με το φόβο μια νέα πλημμύρα να δημιουργήσει τα ίδια. Και έτσι, με την συνηγορία του Πρωθυπουργού που χθες επισκέφθηκε την περιοχή, ας πούμε το λιμάνι της Νέας Περάμου που... Και εκεί, για να δείτε δηλαδή το σχεδιασμό, ένα ρέμα να πέφτει μέσα στο λιμάνι. Φυσικό είναι ένα ρέμα που πέφτει μέσα στο λιμάνι, θα φέρει φερτές ύλες, θα το καταστρέψει. Θα το γεμίσει. Άμα πάτε να δείτε τώρα, έγινε ξηρά το ένα μέρος του λιμανιού, μου έλεγε χθες ο Γενικός Γραμματέας που είχε πάει εκεί για να κάνει μια... επιτόπια για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ξέρετε τι λένε. Θέλει τώρα... σχεδιασμό σοβαρό. Γιατί τώρα... δεν έχει γίνει αυτό ο σχεδιασμό, γιατί. Και τώρα γιατί... Να το πούμε όμω. Γιατί... δεν είστε ένα μήνα στην κυβέρνηση. Είστε τρία χρόνια. Δεν γίνονται όλα με τη μία, το ξέρουμε. Εντάξει, αλλά γιατί να έχει σχεδιασμό. Εγώ δεν θέλω να αποφύγω τι δικέ μα ευθύνε. Στον βαθμό που υπάρχουν και δικέ μα ευθύνε. Για τέτοια ζητήματα και εμείς έχουμε τις δικές μας. Πολιτική ευθύνη υπάρχει, αυτό που λέει ο κόσμος. Πολιτική ευθύνη υπάρχει, υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη τραγωδία. Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν αυτά τα θέματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα να αποδώσουμε τις ευθύνες. Τώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τώρα. Τώρα ξεκινάει ο χειμώνας. Δεν ξέρουμε τι καταστάσεις θα δημιουργηθούν από πλευράς του καιρού. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα να σκουμποθούμε για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα τέτοια. Από εκεί και πέρα θα έρθουν οι ώρες για όλα. Δεν είστε εσείς, δεν είναι αρμοδιότητά σας. Δεν είναι αρμοδιός υπουργός. Ξέρετε, ο κόσμος το λέει. Μισό λεπτό, όχι, εγώ λέω το εξής. Έχουμε στο λιμάνι, στη Νέα Πέραμο, στο λιμάνι, έχουμε καταστροφές. Πότε θα τελειώσουν αυτές? Θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για να φτιάξετε αυτά που χάλασαν? Ξεκινήσει, κοιτάξτε, η παρουσία του Υπουργείου, του ΥΠΕΧΟΔΕ χθες και η παρουσία τη δική μας στα συγκεκριμένα θέματα που μας αφορούν, όπως είναι το λιμάνι της Νέας Περάμου ή άλλων Υπουργείων, νομίζω ότι η συνολική παρουσία εκεί και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και του κ. Σκουβλέτη και των Υποδομών και της κ. Δούρου, νομίζω ότι όλοι μαζί αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτή την κακοκαιρία. Είπα και επειδή σε λίγο, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε πολλά θέματα. Το να ανοίξεις τώρα όλα τα ρέματα για να πεις ότι ανοίγω και κάνω και γκρεμίζω και δεν είναι τώρα μια απλή υπόθεση. Επειδή υπάρχουν πολλά μηνύματα. Υπόθεση, μήπως, ναι, υπάρχουν. Και λέει κάποιος, ας πούμε, πρέπει κάποιος σήμερα ή την τελευταία τριετία δεν έκανε κάτι καλά και πρέπει να παραιτηθεί. Πρέπει κάποιος τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε κάτι καλά και πρέπει να τον κυνηγήσει ως εγγελέας και να τον βάλει μέσα. Κάποιος, ο κόσμος καλώς κάνει και ρωτάει. Μας ρωτάνε, κύριε Υπουργέ. Όλοι ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει. Πρώτον ο καθένας μας, έτσι, γιατί... Ναι, υπάρχει ατομική ευθύνη, φυσικά. Έτσι, μόνο την ευθύνη στους κάστοτε πολιτικούς. Πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα με τις νομιμοποιήσεις, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Κάθε φορά... Η νοοτροπία αυτή που έχουμε όλοι, μην αφήσουμε 5 πόντους από το κτήμα μας για να γίνει κάτι καλύτερο. Αφήστε τους 5 πόντους. Αυτό το πάθημα θα μας γίνει μάθημα. Ήρθε η ώρα να μην έρθει κανένας να μην νομιμοποιείτε τα οικονομικό που να πει νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Τέλος. Καμία νομιμοποίηση κανενός αυθαιρέτου. Ήρθε η ώρα. Καμία νομιμοποίηση κανενός αυθαιρέτου. Ακούστε να σας πω κάτι. Η νεοτροπία η οποία μας διακατέχει συνολικά σαν Έλληνες είναι γνωστή πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και αν αύριο το πρωί πάει μία μπουλντόζα, όλοι αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται θα βγούνε και θα μπουν μπροστά στην πολιτική. Δεν πειράζει. Ας μην υπολογίσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Είναι πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, ας μην υπολογίσουμε. Εσείς συμφωνείτε με αυτό. Καμία νομιμοποίηση κανενός αυθαιρέτου. Είναι και το λάθος μήνυμα. Ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος επιβραβεύεται. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο και αυτό ας μην το ξεχνάμε. Έτσι. Δέστε στην Αμερική. Δέστε στο Τέξας τι έγινε. Η Αμερική είναι αυτή. Δεν είναι μια οποιοδήποτε χώρα. Δηλαδή. Υπάρχουν και κλιματικές εξελίξεις, οι οποίες όσο και ό,τι και να κάνεις, δεν είναι εύκολο να μπορέσει οι υποδομές
να απορροφήσουν όλη αυτή την πίεση. Και πάλι χθες το βράδυ πρέπει να αναγνωρίσουμε όλη αυτή η ιστορία, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη η βραδιά, αντιμετώπιστηκε από τα δίκτυα, πιστεύω, σε ικανοποιητικό βαθμό. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε μερικά θέματα. Πρώτο, μια τηλεθεάτρια, ένας τηλεθεατής, μάλλον Αριστίδης, ρωτάει για τα υδροπλάνα. Τι γίνεται, λέμε, αυτό προχωράει? Ναι, είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που, στο οποίο συνεργαστήκαμε ως Υπουργείο μαζί με το Υπουργείο Υποδομών. Το Υποδομών έχει την ευθύνη της επίσπευσης. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Έχει πάει ήδη στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο? Ναι, ναι. Είναι μάλιστα, γιατί εδώ πολύ σημαντική ιστορία στην αναβάθμιση της σύνδεσης, ιδιαίτερα των νησιών μεταξύ τους. Και όπου πρέπει να σας πω, στα νησιά για πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια συντελείται μια προσπάθεια η οποία είναι πρωτόγνωρη. Και πρέπει να πω ότι και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια. Τα λεφτά που δίνει το κράτος στις λεγόμενες άγονες γραμμές για πάρα πολλά χρόνια εξυπηρετούσαν τους εφοπλιστές των γραμμών αυτών. Τώρα εξυπηρετούν την κοινωνία. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τώρα για πρώτη φορά, σας λέω ένα παράδειγμα που έρχεται στο μυαλό μου, το Blue Star να πάει στις Ινούσες, να πάει στα Ψαρά και να μου λένε οι δήμαρχοι ότι έχουμε αύξηση, φέτος είχαν αύξηση τουριστική πάνω από 35.000 το κάθε νησί επισκέπτες. Ερώτηση, να πάει να μπει γραμμή Πάτρα Ιθάκη, που ήταν χρόνιο αίτημα, να μπει γραμμή Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη με Βόρειο Αιγαίο, που ήταν δεκαετιών έτοιμα των περιοχών και συνδέονται δύο περιοχές. Δύο πλοία ήταν εκεί πέρα που κάνανε την δρομολογία. Δύο πλοία νομίζω ήταν που κάνανε την δρομολογία. Όλα αυτά θα σας πω, θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να σας πω μια μικρή ιστορία που έχει ενδιαφέρον. Ο δήμαρχος των νησών, όταν πήγα στο νησί, μου λέει, λοιπόν, υπουργέ μου, όταν ήμουν νεαρός, ο πατέρας μου είχε ένα μπακάλικο στην παραλία και έβλεπα το καράβι το μεγάλο να περνάει για να μην σταματάει στις Ινούσες. Και του έλεγα, πατέρα, αυτό το καράβι γιατί δεν σταματάει στις Ινούσες? Και μου έλεγε, παιδί μου, πώς να σταματήσει το καράβι αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια. Αυτό είναι ένα όνειρο για να γίνει πραγματικότητα. Λοιπόν, και τώρα μου λέει, πηγαίνω στον τάφο του πατέρα μου και του λέω, πατέρα, το καράβι ήρθε. Ερώτηση, υπουργέ, υπάρχει νομοσχέδιο? Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια που συνεχώς στοχεύει στο να βελτιώσει τη σχέση και τη σύνδεση για με να μια νιώθουν κουβέντα, γιατί λιγότερο αποκλεισμένοι. Είδαμε τι συνέβη στον εργοσυνολικό το προηγούμενο διάστημα με το ναυάγιο. Τώρα έχει έρθει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που θέλει νεότερα πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο. Πριν πάει στο νομοσχέδιο, λοιπόν, καθάρισε Σαλονικός. 4 φορές. Καθάρισε, υπουργέ. Ποιο? Το πετρέλαιο. Ο Σαλονικός. Ναι. Θα γίνει καλύτερο, σας το λέω, από κάθε άλλη φορά. Okay. Καλά, τώρα καλύτερο αυτό που σας λέω. Όταν θα γίνουν σε 15 μέρες, θα έχουμε τις τελευταίες μετρήσεις και θα τις παρουσιάσουμε, παρουσία του ΕΛΚΕΘΕ, στον ξένο τύπο και στον ελληνικό τύπο. Μάλιστα. Και θα δούμε τι ποσοστά υπήρχαν πριν και τι ποσοστά. Γιατί εκείνο που εγώ θέλω να σας πω, έγινε εξαιρετικά ποιοτική δουλειά απορρύπανσης χωρίς 1 κιλό χημικών, αυτό να προσθεθεί, όταν το κάνουν άλλες χώρες κατά κόρον, και όταν αυτοί που θα πληρώσουν το διεθνές κεφάλαιο για τις αποζημιώσεις για απορρυπάνσεις, που ως προϋπόθεση για να πληρώσει θεωρεί ότι πρέπει να, με την παρακολούθηση που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, την δεύτερη μέρα, λοιπόν, ότι θα πρέπει η χώρα που ζητάει τις αποζημιώσεις να έχει εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια απορρύπανσης, έρχεται λοιπόν δημόσια, και όχι μόνο αυτός ο οργανισμός, αλλά και άλλοι, και λέει ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή έχει εγκρίνει 51 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις ιδιωτών, φορέων και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, 4 φορές στο παρελθόν επιχείρησαν διάφοροι υπουργοί να φέρουν τη μείωση της ηλικίας, ιδιαίτερα αυτών των σκαφών. Λοιπόν, και ως απομηχανής θεός, κάποιος
την τελευταία στιγμή έπαιρνε πίσω τη διάταξη. Σήμερα λοιπόν η διάταξη αυτή έχει κατατεθεί στη Βουλή, την Τρίτη ψηφίζεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω, όσες πιέσεις κι αν ασκούνται και όσες άλλου είδους ενέργειες. Πολλές. Ποιος ασκεί πιέσεις, Υπουργέ. Εντάξει τώρα, ποιος ασκεί πιέσεις. Εντάξει, τα λέμε. Όλοι εκείνοι που θίγονται από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Παναγιώτης Κουρούπλης, Υπουργός Ναυτιλίας, ήταν εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσε μια είδηση. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ που πάει αυτό το νερό, ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Όπως και το σκεφτεί κανένας, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με πολυτεχνία. Φέρτε ανθρώπους. Κοιτάξτε, τώρα ερχόμαστε εδώ οι πολιτικοί. Έρχονται. Ο καθένας, βέβαια, δεν ξέρω τι γνώσεις μπορεί να έχει πάνω σε αυτά τα θέματα. Φέρτε ανθρώπους. Ειδικούς. Υπάρχουν χυμαρολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί. Υπουργέ, να ακουστούν οι απόψεις τους, οι οποίοι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, να διαμορφώσουν ένα κλίμα, επιτέλους να υπάρξει ένας σχεδιασμός που να δίνει και μια προοπτική. Δεν είναι το νερό, είναι αγαθό. Μπορεί να κάνει η ζημιά κάτω από τις συνθήκες που εμείς έχουμε. Καλά, εμείς να φέρουμε ειδικούς, αλλά αν χρειάζονται ενέργειες, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση πρέπει να τις κάνει. Εμείς να τους φέρουμε, εμείς να τους φέρουμε να τους μιλήσουμε. Εσείς, αλλά η κυβέρνηση ακούτε, πρέπει να κάνει ενέργειες. Θα τους ακούσετε, Υπουργέ. Εμείς να τους μιλήσαμε. Και τι έγινε. Και η κυβέρνηση ακούει και πρέπει να ακούει και όλοι μας. Αυτό που φέρετε ειδικούς θα το ξαναπώ. Πείτε το στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι στην Υπουργική. Να το κάνουμε εντάξει. Είναι κουβέντα. Αλλά αποφάσεις δεν λαμβάνουν οι δημοσιογράφοι. Εσείς παίζετε ρόλο. Σημαντικό στο να πιέζομαστε και εμείς και άλλοι. Μάλιστα καλά. Όταν δεν γίνεται κουβέντα για την κουβέντα, απλώς για να κάνουμε φτηνή πολιτική. Πολύ ευχαριστούμε. Λοιπόν, και να δικάζουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Να καταδικάζουμε. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και με την εικόνα στη Δυτική Αττική. Πριν από λίγα, ο κυβερνητικός. Λεπτά.